η Γκάλης, Γιαννάκη, Σούμποτιτς και ο τεχνικός Μέμος Ιωάννου από πλευράς Άρη και ο Γαλακτερός με τον Κατσικάρη από την μεγάλη πραγματικά χαμένη που αξίζει χειροκροτήματα έτσι κι αλλιώς την ΑΕΚ. Στο ρεπορτάζ, όπως σας προαναγγείλαμε, είναι ο Λάζαρος Μουρκάκος. Γιαννάκη, τι σημαίνει αυτός ο τίτλος για τον Άρη, η εξηλαίωση? Όχι, δεν νομίζω. Ο Άρης πιστεύω ότι δεν έχει εξηλαιωθεί πέμπτο στο κύπελο. Ο Άρης είναι καταδικασμένος να πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα. Φυσικά όμως από τη στιγμή που υπάρχει ένας θεσμός, πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κερδίσουμε, παρότι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα έπρεπε να είναι αυτοί οι παίκτες. Γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ομάδα και είναι κρίμα που δεν παίζει στο κύπελο πρωταθλητριών και θα παίξει το κύπελο κυπελούχων. Μετά την αποτυχία πάντως σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, πολλοί είχαν πει ο Βασιλιάς πέθανε. Νομίζω θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι ίσως να μην θέλανε να δουν το ότι ο Άρης έχει πολύ καλό υλικό. Το ότι δεν έπαιξε καλά σαν ομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα να πάει στιγμή να συνταχθεί. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά που παίζουν στον Άρη έχουν μεγάλο μέλλον και νομίζω ότι μπορούν να κάνουν την ομάδα μεγάλη. Λευτέρη Σουμποδίτσα, που μένουν ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Ο Άρης προηγείται 74-60, παίρνει το κύπελο. Τι σημαίνει για σας αυτή η νίκη? Νομίζω ότι είναι μεγάλη νίκη. Χρειαζόμαστε αυτό το τίτλο. Τίτλο είναι το 10ο μου τίτλο στην καριέρα με τη φανέλα του Άρη. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί μετά όλα αυτά που περάσαμε φέτος είναι σαν ένα μεγάλη ευχαρίστηση αυτό το τίτλο. Μισό λεπτό. Άφησε σήμερα τη φανέλα, το σορτσάκι με τα πολιτικά ρούχα μέσα σε μια νύχτα. Χρήστηκε προπονητή. Πώ συνέβαλε ο Μίμος Ιωάννου σε αυτή την κατάκτηση του τίτλου? Τίποτα. Βοήθησα του παίχτε μου, αυτό χρειαζόταν. Προσπάθησα να είμαι κοντά του γιατί αυτοί κερδίσαν. Αυτοί είχαν αυτήν την ομάδα και κερδίσαν. Να σου καλά, θεέ. Η ΑΕΚ έχασε με 74-62 από τον Άρη. Αν είχα τη μαγική ικανότητα να γυρίσω το παιχνίδι πίσω, πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό για να πάρετε το παιχνίδι ή υπήρχε διαφορά δυναμικότητας? Τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, απλώς βγήκαν όλα τα προβλήματα που είχαμε όλη τη χρονιά. Και η ομάδα που έφτασε ως το τελικό είναι μοναδική επιτυχία, πιστεύω, και δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Απλώς από εκεί και πέρα χρειάζεται και η βοήθεια της διοίκησης κάπου και να είναι λίγο πιο νοικοκυρωμένος ο σύλλογος. Είμαστε τελείως μόνοι μας οι παίχτες. Τι να πούμε, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα που φτάσαμε εδώ πέρα. Φώτη Κατσικάρη, σε βλέπω με υγρά μάτια, έχεις αρχίσει να δακρύζεις. Πάντως πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι και εδώ που έφτασε η ΑΕΚ με τόσα προβλήματα είναι άξιες συγχαρητηρίων. Αυτό το είχαμε πει μετά την νίκη μας επί του ΠΑΟΚ, αλλά ξέρετε όταν είσαι αθλητής... Θες την νίκη πάντα. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να την πάρει? Έτσι πίστευα πριν το παιχνίδι, και στο παιχνίδι και στη διάρκεια. Και παρόλο που είχαμε φύγει με 20 πόντους, πάλι πίστευα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Οπότε, αλλά τελικά δεν φανήκαμε. Ήμασταν, δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά και χάσαμε το παιχνίδι. Νίκο, καλή, δυο λόγια. Το Πάσχα ήταν πριν 20 μέρες. Πολλοί όμως λένε ότι σήμερα ο Άρης έκανε την ανάσταση. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ήταν μια άδικη χρονιά για τον Άρη. Πιστεύω πάντα είχε αυτές τις δυνατότητες. Θα αποδείξαμε και σήμερα και στο τελευταίο παιχνίδι, μόλις η ομάδα ήταν λίγο ήρεμη, τι έχει, τι δυνατότητες έχει. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα δεν πεθαίνει. Με κάποια ενίσχυση, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Καμία σχέση. Τα καλύτερα μας χρόνια στο μπάσκετ